Πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι από τους ανθρώπους που κοσμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στον ισχυρό άντρα του Πανετολικού, τον κύριο Φώτη Κοστούλα. Ένας Πανετολικός που κατά την άποψή μου έχει βγάλει την πιο εύστοχη ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει με το τραγικό περιστατικό και την μαφιόζικη επίθεση εναντίον του Θανάση Τζίλου. Έχουμε τον Φώτη Κοστούλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Για τα καλά σας λόγια. Καλά, εντάξει. Εν όψη των γιορτών, σε κλίμα εορταστικό από τη μια, αλλά λίγο στενοχωρημένη για την ότι δεν θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα, κάτι που το περιμέναμε. Τι θα κάνουμε. Η ανακοίνωση του Πανετολικού, Πρόεδρε, είναι ακριβώς αυτά που λέγαμε στην εκπομπή εκθέσεις και προχθές πριν βγάλετε την ανακοίνωση, ότι μέσα σε όλα θα πρέπει και οι διαιτητές, όσο δύσκολο και να είναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το πλέον εύκολο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη, πρέπει να βρουν το κουράγιο και να μιλήσουν. Όσοι δεν μπορούν, αυτή είναι η άποψή μου, όσοι δεν μπορούν να κάνουν στην άκρη, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό, φαντάζομαι, συμφωνείτε, αλλά όσοι μπορούν πρέπει να μιλήσουν, γιατί το να μην μιλάνε νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό είναι και σε αυτό το πνεύμα κάναμε την ανακοίνωση, γιατί όταν πιάσει κανείς και ρωτήσει μερικούς φιλάθλους, οι οποίοι είναι άνθρωποι σοβαροί και έχουν και την αγάπη μόνο προς στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα, αυτό που λένε και αυτό που τονίζουν κάθε φορά, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να αθωώσουμε τους διαιτητές, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν λένε κάτι όταν πιέζονται και όταν ενοχλούνται. Άρα δηλαδή, γιατί μόνο να τους λυπούμαστε τώρα που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και συμφωνώ με αυτούς που το λένε αυτό και το τονίζουν, και αυτό ήταν και η βάση μας για την ανακοίνωση αυτή, διότι πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα, και νωρίτερα θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει, αλλά ίσως και δεν είναι αργά. Θα πρέπει τελικά οι διαιτητές, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πιέζονται, καταπιέζονται, ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο επηρεάζονται και δεν μπορούν να αντιδράσουν, να κάνουν στην άκρη, να έρθει άλλος. Πριν φτάσουμε σε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι ο απλός ο φίλαθλος νομίζω έχει και μια άλλη οξυδέρκεια και περισσότερα από αυτή που έχουμε εμείς, οι οποίοι είμαστε συνέχεια και ασχολούμαστε συνέχεια με τα πρακτικά θέματα εδώ στο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί αν μιλήσουν κιόλας, θα αρχίσει να ξετυλίγει και το κουβάρι και επιτέλους να φανεί αλήθεια, έτσι. Αυτό είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένουμε πρώτα να συμβεί κάτι και κάτι χειρότερο ακόμα από αυτό που συνέβη στον κύριο Τζίλο, ναι, για να αρχίσουμε να βγάζουμε προς τα έξω πράγματα. Πρόεδρε, έχετε εκφράσει πολλές φορές ωραίες θέσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει κάτι? Άλλοι μιλάνε για ξένους διαιτητές μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις, δεν ξέρω ποιες είναι υλοποιήσιμες, ποιες όχι. Πώς το βιώνετε όλο εσείς, σαν Πανετολικός και σαν Φώτης Κοστούλας? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει άμεσα, αν μπορεί να γίνει κάτι? Πολλά μπορεί να γίνουν σίγουρα, και ξένους διαιτητές μπορούμε να έχουμε, και άλλους διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν το κουράγιο και το σθένος να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις διαφορετικά μπορούν. Αλλά είναι θέμα θέλησης αυτών ο οποίων καθοδηγούν αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο. Και για την Επιτροπή της Διαιτησίας, αλλά και για την επόμενη τώρα. Μπορούν να το κάνουν. Σίγουρα μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Δεν λύνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διαπιστώνετε θέληση? Εσείς? Εγώ δεν το ξέρω αυτό και δεν μπορώ να πάρω θέση πάνω στο τι θέληση έχουν αυτή τη στιγμή και πώς θα εκφράσουν την αυριανή ημέρα και τι μέτρα θα πάρουν για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια καλύτερη αυτιά. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Το γεγονός, Πρόεδρε, ότι σε όλες τις επιθέσεις δεν έχει βρεθεί ούτε μισός δράστης, πώς το αντιμετωπίζετε, τι συναισθήματα σας προκαλεί? Είτε για τον εμπρισμό του σπιτιού του κύριου Μπίκα, είτε για το φούρνο του Κωνσταντινέα, είτε το... Γενικότερα είναι πολλά περιστατικά, δεν είναι ένα και δύο. Αλλά δράστες δεν βλέπουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκπλήσει και επαστώσει όλοι απορούν γιατί. Γιατί στο κάτω-κάτω έχουμε μια ικανή ασφάλεια και αστυνομία και αντιμετωπίζει άλλου είδους παρόμοιες επιχειρήσεις διαφορετικά. Ξεσκεπάζει,
Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τόσο εκτός αν δεν δίνουν το βάρος που χρειάζεται, και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν του δίνουν αυτό το βάρος. Σας αλλά πράγματι μετά από 27, γιατί και εγώ ήμουν έκπληκτος όταν το είδα. Έβαλα ένα συνεργάτη εδώ να το ψάξει λίγο. Και μου λέει 27 τιμότητες επιθέσεις. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, ξεφεύγει ο αριθμός. Είναι τραγικό, όπως και να το πούμε. Όλα αυτά σας αποθαρρύνουν, πρόεδρε. Σας κάνουν να χάνετε τη διάθεσή σας για ποδόσφαιρο και τα όσα έχετε κάνει για τον Πανετολικό. Πραγματικά, κάθε φορά που ερχόμαστε και τα βλέπουμε με τα μάτια μας, είναι εντυπωσιακά. Σίγουρα αποθαρρύνει πολύ κόσμο. Αλλά σημαντικότερο δεν είναι να αποθαρρύνονται οι παράγοντες, οι οποίοι δεν είμαστε εμείς, οι οποίοι θα πω να πει κανείς, δεν είμαστε εμείς το βαρόμετρο. Αποθαρρύνεται ο κόσμος όταν βλέπει τέτοια πράγματα. Και σου λέει κάτι κρύβεται από πίσω. Όλοι λένε αυτό από όποιος ξέρει τι κρύβεται και τις συναλλαγές και τι άλλο θα και β'. Κάτι άλλο, κάτι φταίει και αυτός, κάτι φταίνει και οι άλλοι. Αυτό το πράγμα τελικά μόνο κακό κάνει στο ποδόσφαιρο. Και εφόσον κάνει κακό στο ποδόσφαιρο, μας βάζει και εμάς, μας αποθαρρύνει και εμάς ακριβώς όπως λέτε και λέμε τι κάνουμε μες στο αέρα. Τι κάνουμε, με τι ασχολούμαστε. Η διακοπή, πρόεδρε, θα φέρει κάτι καλό ή απλά θα είναι όπως και οι προηγούμενες και επί της ουσίας θα αλλάξει κάτι όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, λογικά αρχές του Ιανουαρίου. Μάλλον το δεύτερο που είπατε. Πολύ φοβάμαι ότι η διακοπή αυτή ίσως και δεν χρειαζόταν. Η άποψή μου είναι ότι δεν χρειαζόταν αυτό. Τίποτα. Πρέπει να κάνουν ό,τι οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούν να κάνουν με καλύτερο τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα οι αρχές οι οποίες έχουν και τον πρώτο λόγο, όπως η ΕΠΟ και η ΚΕΔΑ. Δεν μπορούμε... Τι να κάνει η διακοπή. Πέρα από το να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα στις ομάδες και στους φιλάθλους, οι οποίοι περίμεναν για αυτό το Σαββατοκύριακο πριν τις γιορτές. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ αυτή τη στιγμή είχαμε κόσμο που θα έρθει στο Αγρίνιο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη που μένουν κτλ. Που θα έρθουν να γιορτάσουν εδώ και θα έρχονται να δουν και το Παναθηναϊκό. Σωστό. Λέω εγώ τώρα ευκαιρία, για μας την περίπτωση. Αυτό το πράγμα τώρα είναι πιο πολύ είναι απογοητευμένοι και θέλω λέει, να δώσουμε τι είναι αυτό το πράγμα και εμείς πότε θα ξανάρθουμε τώρα στο Αγρίνιο που θέλαμε να δούμε την ομάδα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τόσο απλά πράγματα, αλλά τόσο σημαντικά για μερικούς ανθρώπους. Και λέμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αισθάνεστε, πρόεδρε, σαν Πανετολικός αδικημένοι που υπάρχουν ξένοι διαιτητές μόνο στα μεγάλα ντέρμπι? Είναι μια κίνηση που υποτιμάει τις ομάδες σας, την προσπάθειά της κτλ.? Θεωρώ ότι είναι ένα ημίμετρο το οποίο στη γεωλεξία δεν βοηθάει για το να κάνουμε μεταξύ τους τα μάτια μεταξύ τους μόνο οι ομάδες. Αλλά να μην έχουμε ίσως να μην έχουμε τη σωστή διαιτησία όταν οι μεγάλες ομάδες παίζουν με τις μικρομεσαίες. Τι αλλάζει στην κυριολεξία? Όχι πολλά πράγματα. Ναι. Ή το έχουμε για όλους ή δεν το έχουμε για κανέναν. Αυτό είναι ένα ημίμετρο. Γιατί το να κερδίσει τώρα ο ΠΑΟΚ τον Πανετολικό άδικα, γιατί ένας προπονητής δεν ήταν με τον Πανετολικό, παράδειγμα το λέω αυτό έτσι, το να μην πάρουμε εμείς τους βαθμούς αυτούς που χρειαζόμαστε, σε τι βοηθά? Δεν είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ημίμετρο. Οπότε, τι να πω. Ή σε όλους ή σε κανέναν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Είναι μια λύση το να μπουν σε όλους τους αγώνες μέχρι το τέλος τουλάχιστον? Θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μέχρι να φοβηθούν και αυτοί οι οποίοι, οι ξένοι δηλαδή, και να πω στο τέλος ότι δεν μας αφήνεται ήσυχος. Κατάλαβα. Και να μείνουμε έτσι. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά κυκλοφορούν και δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι η καλύτερη εικόνα που παρουσιάζουμε αυτόν τον καιρό. Επειδή ξέρουμε ότι το πρόγραμμα σας είναι γεμάτο και σας ευχαριστούμε που βγήκατε στο Λίμπερο, πρώτη τελευταία ερώτηση, πρόεδρε. Ένας Πανετολικός που νομίζω διεκδικεί άξια και με το σπαθί του μία θέση στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Εκτός αν έχετε άλλους στόχους και είστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Μάλλον το δεύτερο, είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Θέλουμε ακόμα να δούμε την παρουσία μας σε κανένα δύο αγώνες θέσεις που θεωρούμε σημαντικούς και να πούμε ότι μπορεί να έχουμε να έχουμε και εμείς δικαίωμα σε αυτό το οποίο παλεύουμε τόσα χρόνια, δηλαδή στην παρουσία μας στην Ευρώπη. Για την ώρα μπορούμε να πούμε ευχάριστα τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να κρατηθούμε
σε αυτή την καλή φάση που έχουμε περάσει εδώ το τελευταίο καιρό και να τα καταφέρουμε. Είναι πάντως ένα μεγάλο. Αλλά δεν αλλάξαμε το στόχο μας. Λέμε να σωθούμε έγκαιρα και από εκεί και στα βλέπουμε. Πάντως είναι ένα μεγάλο όνειρο η έξοδος στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Για εσάς, για το Ακρίνιο, μεγάλο, για την ομάδα, για τον κόσμο, για όλο. Ο κόσμος εδώ πραγματικά το θέλει πάρα πολύ. Πάρα. Πρόεδρε, φαντάζομαι έχετε εικόνα γενικότερα από όλες τις ομάδες. Από τον ΠΑΟΚ τον έχετε παρακολουθήσει. Πιστεύετε ότι είναι δίκαια εκεί που είναι? Η ομάδα του ΠΑΟΚ φέτος είναι πολύ πιο καλή από όλες τις άλλες ομάδες. Δεν το συζητάμε. Είναι στο σημείο αυτό που είναι μέχρι τώρα, είναι δίκαια. Και αν συνεχίσει έτσι, βεβαίως και πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη σκέψη. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή ομάδα. Την πιο καλή στιγμή μέχρι τώρα. Θα δούμε βέβαια, θα δείξει και τι θα γίνει με τις μεταγραφές του Γενάρη. Υπάρχει ακόμα ένας γύρος, ναι, καλά το λέτε. Είμαι σίγουρος ότι και οι άλλες ομάδες θα ενισχυθούν, θα αλλάξουν, θα κάνουν διάφορες αλλαγές για να μπορέσουν να είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε βλέποντας, παρακολουθώντας, θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά δείξει την ίδια εικόνα και στο δεύτερο, πανάξια θα πάρει αυτό το τίτλο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και κάθε επιτυχία στον Πανετολικό που νομίζω είναι μεγάλο παράσημο για εσάς. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, ότι ο Πανετολικός δεν έχει εχθρούς. Έχει μόνο φίλους. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν εκλαμβάνετε κάτι άλλο ή εισπράττετε κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι για όλους. Ναι, έτσι θα έπρεπε. Να είμαστε μόνο αντίπαλοι και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Τέλος πάντων, ο Πανετολικός κατάφερε να έχει μόνο φίλους νομίζω και όλοι να εκτιμάνε και εσάς και το έργο και την ομάδα του Πανετολικού. Καλή επιτυχία να έχετε και γιατί όχι να μην κάνετε πράξη φέτος το όνειρο για έξοδο του Πανετολικού στην Ευρώπη. Σας το ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Γεια σας.